Καλή μου φίλη και φίλες, γεια σας. Στη συνέχεια και την ολοκλήρωση του αφιερώματος για τον πατέρα Πέτρο και Ιωσέφ, θα ήθελα να ολοκληρώσω με ένα σύνθετο, ένα παζλ δηλαδή φωτογραφιών των δραστηριοτήτων του εργαστηρίου μας και να δείτε με πόση χαρά τα παιδιά, καθώς και όλοι οι πνευματικοί και οι εργαζόμενοι εκεί, ποθούσαν και ήθελαν αυτές τις δραστηριότητες. Και υπάρχει και η άλλη εκδοχή, ότι επειδή αυτές τις δραστηριότητες τις στήριζε και τις υποστήριζε ο μακαριστός Χριστόπουλος, ήταν ακόμα πιο ανεβασμένες, ας πούμε, ακόμα πιο ποιοτικές, γιατί ερχόταν πάντοτε και τους παρακολουθούσε και θέλω να δείτε στις φωτογραφίες τη χαρά των παιδιών που ήταν ζωγραφισμένη στο πρόσωπό του, καθώς και στου ιδίου την ικανοποίηση. Εγώ επιμένω και λέω πως ο μακαριστός Χριστόδηλος ήταν μια ξεχωριστή προσωπικότητα και όχι μόνο στα γράμματα, στις τέχνες, στον ανθρωπισμό, αλλά είχε και μια ιδιαίτερη καλλιέργεια και ήταν και πολύ μαχητικός άνθρωπος. Ήταν μια χαρισματική, ξεχωριστή προσωπικότητα. Χάρηκα λοιπόν που τους γνώρισα όλους αυτούς. Τώρα θα μου πείτε, θέατρο στην εκκλησία. Μάλιστα, θέατρο στην εκκλησία. Έχω παίξει πάρα πολλές φορές θέατρο μέσα στην εκκλησία και όχι παιδικό θέατρο, αλλά θέατρο μεγάλων λογοτεχνών, Ελλήνων και Ρώσων κυρίως, που έχουν πολύ ψυχοφελή έργα, και ξένων συγγραφέων. Γιατί το θέατρο είναι από τη γένεσή του θρησκευτικό. Ακόμα από την αρχαία Ελλάδα, ο χαρακτήρας του ήταν θρησκευτικός. Και μπορώ να σας πω δύο λόγια, πως αυτό ξεκίνησε από το Διθύραμβο, έναν ύμνο που ψαλότανε στο Θεό Διόνυσο από έναν εξάρχοντα ιερέα, ας πούμε, ηθοποιό ή προεξάρχοντα, και έλεγε όλα τα πάθη της ζωής του Διονύσου, έψελνε δηλαδή, μόνος του. Συν το χορό, ο οποίος χορός επαναλάμβανε και εκείνος, σαν ο λαός συμμετείχε σε αυτό το πάθος, ας πούμε. Όταν εξελίχθηκε το δράμα, εξελισσότανε στην αρχαία Ελλάδα, προσετέθη ένας ακόμα ηθοποιός και έκανε διάλογο με τον προεξάρχοντα ή τον εξάρχοντα και με το λαό που ήταν ο χορός, και από εκεί ήταν η απόκριση, έχουμε την απόκριση. Η υποκριτική λοιπόν είναι παρεξηγημένο πράγμα. Είναι αποκρίνομαι, δηλαδή αποκρινόταν ο ένας τον άλλον και έγινε το διαλογικό μέρος του θεάτρου. Και με τον καιρό, παραφρασμένο, έγινε υποκρίνομαι και σημαίνει άλλο πράγμα. Έτσι λοιπόν, κατά καιρούς, το θέατρο από τότε μέχρι σήμερα έχει περάσει πολλά στάδια, και από τη σκοτεινή του πλευρά και από τη φωτεινή. Ήταν στο Μεσαίωνα, υπήρξε μία μοναχή που λεγόταν Ροσβίτα ή Χοσβίτα. Αυτή λοιπόν ήταν μια σπουδαία μοναχή που έκανε το χριστιανικό ή εκκλησιαστικό θέατρο και έπαιρνε έργα από τη ζωή του Χριστού, της Παναγίας, των Αγίων, αλλά όχι μόνο, και από την Παλαιά και Καινή Διαθήκη, Παίδες εν Καμίνο και άλλα πολλά, τα αναπαρίστανε. Και δεν έπαβε, εκτός από αυτό το θρησκευτικό μέρος, να ψέγει και τους ηγεμόνες στην κακή τους ή στην καλή τους συμπεριφορά. Τέτοιο θάρρος είχε αυτή η μοναχή. Στην Ορθοδοξία. Στην Ορθοδοξία κι εμείς έχουμε σπουδαίο θέατρο. Στο Βυζάντιο, ας πούμε, στα αυτοκρατορικά παλάτια των ηγεμόνων και των αυτοκρατόρων, υπήρχαν πάρα πολλοί ηθοποιοί, αναπτύχθηκε το θέατρο. Ως και η αυτοκράτηρα Θεοδόρα ήταν μια μεγάλη και αξιόλογη ηθοποιός. Μέσα εκεί υπήρχαν πνευματικοί άνθρωποι, συγγραφείς,
αγιογράφοι, εικαστικοί, αρχιτέκτονες. Και έτσι δημιουργήθηκε αυτή η σπουδαία πνευματική ζωή στο Βυζάντιο. Πέρασε από πολλά στάδια, λοιπόν, το θέατρο από την αρχαιότητα, έγινε δράμα, έγινε κωμωδία, έγινε αττική κωμωδία, έγινε σάτυρα, έγινε σατυρικό δράμα, έγινε κοινωνικό μετά, έγινε ψυχοφελές, διδακτικό, κοινωνικό, πολιτικό, δηλαδή συμπεριλάμβανε όλη τη ζωή των ανθρώπων και της κοινωνίας. Επίσης, οι καλλιτέχνες αυτοί που ζούσαν μαζί με τους αυτοκράτορες στις αυλές, δημιούργησαν μια σπουδαία πνευματική κατάσταση ζωής και επίσης μπορούσαν να αναπαριστούν και σε μεγάλες γιορτές του αυτοκράτορα πάρα πολλά δρόμενα. Τώρα, οι Άγιοι Πατέρες της Εκκλησίας στήριξαν και υποστήριξαν πάρα πολύ αυτό το είδος, γιατί είναι ένα λογοτεχνικό είδος μέσα στην γραφή, γιατί αυτοί οι Μεγάλοι Πατέρες ήταν οι μεγαλύτεροι λογοτέχνες και συγγραφείς που έχουμε. Το στήριξαν λοιπόν και το υποστήριξαν για τη διδακτική του και όχι μόνο την ηθική και τις αρετές να είναι κοντά στον άνθρωπο, να τον συμβουλεύουν και να τον ψυχαγωγούν. Όμως, όταν το θέατρο ξέφυγε από την πορεία του, δηλαδή η θεατρίνη, η μίμη και η παντομίμη βοήθησαν σε αυτή την τετρακύλα και έφυγε από το σωστό δρόμο, οπότε ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος και ο Μέγας Βασίλειος είπαν ρέτο η σκηνή και έτσι σταμάτησε για κάμποσο καιρό, γιατί κακό θα έκανε στον κόσμο και όχι καλό. Από εκεί και πέρα όμως άρχισε πάλι, αναπτύχθηκε, παγκοσμιοποιήθηκε, ταξινομήθηκε, κατηγοριοποιήθηκε σε διάφορες κατηγορίες ανάλογα με τα είδη του. Πήραν δάνεια από μας οι ξένοι, πήραμε εμείς από αυτούς. Και έτσι μέχρι σήμερα πάει μαζί χέρι-χέρι με τον άνθρωπο και τα πάθη του, τη ζωή του, είναι δηλαδή μία αναπαράσταση ζωής. Με όλο αυτό, για να μην μακρηγορώ, θέλω να πω ότι χάρηκα που προσέφερα, έκανα αυτή την προσφορά εκεί, σε εποχές πολύ ωραίες, χάρηκα για αυτούς που γνώρισα, τον πατέρα Πέτρο και ο Σε, τους πνευματικούς, τους άλλους συναδέλφους που βοήθησαν όλοι και κάναμε αυτό το έργο και κυρίως που γνώρισα τον μακαριστό Χριστόβουλο και παρουσίασα τα έργα μου. Θα ήθελα να σας πω πως το θέατρο είναι ένα σύνθετο είδος, δηλαδή το θέατρο πάει πάντα και με τη μουσική. Η μουσική λοιπόν απαρτίζει ένα άλλο μέρος σύνθετο του θεάτρου. Και έτσι έχουμε από τη μια μεριά το drama therapy, τη δραματοθεραπεία δηλαδή, και από την άλλη μεριά το music therapy, που είναι η μουσικοθεραπεία, και τη χρησιμοποιούν και κυρίως στο εξωτερικό, αλλά και εδώ, ακόμα για ίαση ψυχολογικών προβλημάτων, κακής διάθεσης των ανθρώπων, να ξεπερνάμε τα προβλήματά μας, τις θλίψεις μας, να γελάμε, να συμπάσχουμε. Έτσι λοιπόν και εγώ σκέφτηκα πως πρέπει να μην ξεχάσω να πω δύο μικρά κομμάτια δύο μεγάλων μουσουργών και να παίξω στο βιολί μου αυτά τα κομμάτια γιατί τα θεωρώ σημαντικά. Το ένα είναι «Τύπου κόσμος κυβερνάς» του Πίτερ και θέλει να μας πει για το Θεό και για τη ζωή που μας έχει χαρίσει, για τις αρετές και για τη δοξολογία που του κάνουμε εμείς. Και επίσης το άλλο, του Μπετόβεν, τον ύμνο στη χαρά. Ο Μπετόβεν πέθανε πολύ νέος και πολύ ταλαιπωρημένος. Σε αυτή λοιπόν την ταλαιπωρημένη και νευρωτική ζωή του και δύσκολη, έγραψε αυτό τον ύμνο στη χαρά, θέλοντας να μας αφήσει ένα σημάδι και να μας πει ότι μέσα από τις θλίψεις μας και μέσα από τα βάσανα της ζωής, που κι αυτός πέθανε από την αρρώστια του κοφός, χωρίς να μπορεί να ακούσει ούτε τη μουσική του, ότι μέσα από τη χαρά πρέπει να ξεπερνάμε τις θλίψεις μας.
όσο μάλλον σήμερα που βρισκόμαστε σε αυτά τα διέξω. Αυτά είχα να σας πω και θα σας παίξω με το βιολί μου αυτά τα κομμάτια. Κόσμους κυβερνάς και ζωή παντού σκορπάς, άκου τούτη τη στιγμή των παιδιών σου τη φωνή. Πότιζέ μας την ψυχή, στο καλό, την αρετή. Δίνε μας από ψηλά, θάρρος, δύναμη, χαρά. Για να ζούμε εδώ στη γη, με γαλήνη και τιμή. Και να υμνούμε αιώνια εσέ, πάνσταθε την ημιουργία. Τώρα, ο Μπετόβεν, ύμνος στη χαρά. Του, θέλει να μας πει κάποια λόγια. Πάντα η μουσική ενώνει τους ανθρώπους μες στη γη. Είναι η γλώσσα της ειρήνης που μιλάει στην ψυχή. Τραγουδάμε την αγάπη, τη χαρά, την ομορφιά, την ειρήνη που ενώνει κάθε ανθρώπινη καρδιά. Πάντα η μουσική υψώνει την ψυχή στον ουρανό. Και οι άγγελοι μαζί της ανυμνούνε το Θεό. Ας ξεχάσουμε για λίγο κάθε πόνο μας κρυφό. Με τραγούδια ας χαρούμε το ωραίο πρωινό. Με τραγούδια ας χαρούμε το ωραίο βραδινό. Ευχαριστώ πολύ.